Ω γνωστόν, η ΠΑΕ Ολυμπιακό έκανε καταγγελία αναφορικά με το ρεπορτάζ του One Channel για τι σχέσει Ξάνθης και ΠΑΟΚ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σχεδόν 24 ώρε μετά, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα, αναφέροντα πω θα επιληφθεί άμεσα του θέματο το οποίο και θα έχει προτεραιότητα. Κατέθεσε χθε, 4 του 2019, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καταγγελία από την ΠΑΕ Ολυμπιακό κατά τον ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ΑΟ Ξάνθη. Η Επιτροπή. Επελήθη άμεσα του θέματο και ήδη διερευνάται υπόθεση για την οποία θα δοθεί προτεραιότητα εν ώψη τη σοβαρότητός της με σκοπό την κατά το δυνατόν ταχύτερη υπεραίωση της ερευνάς της αναφέρει ανακοίνωση την οποία υπογράφει ο πρόεδρο κ. Νίκο Τζουλάκη. Εξάλλου, την Παρασκευή θα εκδικαστεί ενώπιον τη Αρχική Επιτροπή τη Λίγκα η υπόθεση του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με του γηπεδούχου να κατηγορούνται για γεγονότα κατά την αύξηση τη αποστολή των φιλοξενούμενων. Οι πληροφορίε αναφέρουν πω στην υπόθεση δεν θα δικάσει ο πρώτο αθλητικό δικαστή, η πρωτοδίκη κ. Μαρία Τσαγκιά, αλλά ο αναπληρωματικό αθλητικό δικαστή πρωτοδίκη Χριστόφορο Μάρκου, ο οποίο. Ήταν και αυτό που είχε αναλάβει την τελευταία σημαντική υπόθεση που αφορούσε τον Ολυμπιακό και είχε να κάνει με τη διακοπή του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό εξαιτία επεισοδίων από του οπαδού των Πρασίνων. Μάλιστα, η απόφαση που είχε πάρει ο συγκεκριμένο δικαστή ήταν το παιχνίδι να συνεχιστεί, παρά το γεγονό ότι ο Γερμανό Ρέφερη το είχε διακόψει οριστικά. Επίση, όσον αφορά τι αποκαλύψει του One Channel για εμπλοκή τη οικογένεια Αβίδη στην ΠΑΕΚΣΑΝΔΗ, είναι κάτι το οποίο φαίνεται να έχει προβληματίσει τι στοιχηματικέ εταιρείε που έχουν ρίξει κατακόρυφα τον Άσο Τσαναμέτρη στην Τούμπα. Με τον αντιπρόεδρο τη ομάδα, τον Ολυμπιακό κ. Κώστα Καραπαπά, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, να σχολιάζει σκοπτικά σε ποια ευρωπαϊκή, λέμε τώρα, χώρα παίζει ο δεύτερο με τον τέταρτο και στο στοίχημα ο Άσο δίνει ένα 17 και το διπλό 1950. Όσον αφορά τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακό προετοιμάζεται για την Σαβατιάτικη αναμέτρηση με τον Πανετολικό. Εκεί, όπω έγινε γνωστό, οι γηπεδούχοι δεν θα δώσουν εισιτήρια στου Ερυθρόευκους. Κάτι το οποίο προκάλεσε τον προβληματισμό τη ομάδα του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, ο Πέτρο Μαρτίνη μίλησε στου παίκτε του, του ζήτησε να αφήσουν όλα όσα ακούγονται εκτό αγωνιστικών χώρων, να δώσουν το καλύτερο του σε αυτό για να πάρουν μια σπουδαία νίκη η θα του κρατήσει στην πρώτη θέση τη βαθμολογία. Πάντω, σε αυτό το παιχνίδι, όπω προείπαμε, εκτό από είναι Βαλμποενά, ενώ υπάρχουν σκέψει του Πέδρο Μαρτίν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να ενεργοποιηθεί ακόμα και στην ενδεκάδα ο Μπρούνο. Τέλο, η Παοελυμπιακό βραβεύτηκε για την προσφορά τη στην κοινωνία του Πειραιά και την ενγέννη συνεισφορά τη στο κοινωνικό σύνολο, στη μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση συναυλία που διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, στο Δημοτικό Θέατρο τη Πόλη.